Γεια σας και πάλι. Θα μιλήσουμε σήμερα για την δεύτερη πράξη των διανυσμάτων, για την αφαίρεση. Πάμε λοιπόν. Όπως είχαμε δει στην πρόσθεση, είχαμε δύο επιλογές. Μπορούσαμε να προσθέσουμε διανύσματα είτε έχοντας τα διαδοχικά είτε με κοινή αρχή. Όμως αυτό δυστυχώς δεν συμβαίνει στην αφαίρεση, μια και απαιτείται πάντοτε να έχουν κοινή αρχή τα διανύσματα. Πριν φτάσω όμως στην αφαίρεση των διανυσμάτων, να σας θυμίσω κάτι από την αφαίρεση των αριθμών. Όταν είχαμε βρεθεί στο δημοτικό, μας είπανε για την αφαίρεση ότι θα πρέπει ο αριθμός που βρίσκεται πρώτος να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό που βρίσκεται μετά. Φτάνοντας όμως στο γυμνάσιο, είδαμε και μια αφαίρεση αυτής της μορφής. Εκεί λοιπόν, για να ξεπεράσουμε αυτό που γνωρίζαμε, μας είπαν ότι ξέρεις κάτι, η αφαίρεση είναι η πρόσθεση του αντίθετου, και για να κάνουμε τελικά αυτή την αφαίρεση βάζουμε το πρόσημο του μεγαλύτερου και αφαιρούμε τις απόλυτες τιμές, όπως ξέρετε. Ακριβώς αυτό το σκεπτικό θα χρησιμοποιήσουμε και στα διανύσματα. Δηλαδή, προκειμένου να αφαιρέσω δύο διανύσματα, θα σκεφτώ να προσθέσω το αντίθετο διάνυσμα του β, το αντίθετο του δεύτερου διανύσματος. Φυσικά, θα πρέπει να έχουμε κοινή αρχή και θα δείτε γιατί. Έχω λοιπόν το διάνυσμα α και το διάνυσμα β, τα οποία θέλω να τα αφαιρέσω. Παίρνω λοιπόν εδώ ένα σημείο, μεταφέρω το διάνυσμα α εδώ και το διάνυσμα αντίστοιχα β, κάπως έτσι, εδώ. Το μείον β, το αντίθετο διάνυσμα, είναι το διάνυσμα αυτό. Και για να κάνω την πρόσθεση αυτών των δύο διανυσμάτων, έχοντας τα ήδη με κοινή αρχή, χρειαστεί ένα παραλληλόγραμμο να κατασκευάσουμε εδώ. Η διαγώνιος αυτή εδώ είναι το α συν το μείον β. Βέβαια, δεν είναι και τόσο ωραία αυτή η υπερκατασκευή από εδώ, οπότε προχωράμε στο να πάρουμε αυτό το διάνυσμα, να το μεταφέρουμε εδώ μπροστά. Να, αυτό εδώ πέρα, αφού είναι παραλληλόγραμμο το σχήμα, ξέρουμε ότι αυτές εδώ πέρα οι πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες, αυτό όμως ήταν ίσο με αυτό σαν μήκος, επομένως και αυτό εδώ πέρα είναι παραλληλόγραμμο. Και με την ευκολία που έχουμε στα διανύσματα να τα μεταφέρουμε όπου θέλουμε, αρκεί να διατηρούμε μέτρο διεύθυνση φορά, την τριάδα που έχουμε πει, αυτό το διάνυσμα θα έρθει ακριβώς εδώ. Δηλαδή η διαφορά των δύο διανυσμάτων τελικά είναι το διάνυσμα που βλέπετε, το έχω κάνει λίγο κατσαρό εδώ, δεν είναι τρίχα, διάνυσμα είναι, για να ξεχωρίζει. Είναι το διάνυσμα λοιπόν που ενώνει το τέλος του ενός με το τέλος του άλλου. Προσέξτε όμως, η διαφορά γράφεται α μείον β και το βελάκι ξεκινάει από το δεύτερο προς το πρώτο. Κάτι που καμιά φορά τα παιδιά τον μπερδεύουν. Ή καμιά φορά, πολλές φορές. Μάλιστα, σε αυτό εδώ ακριβώς θα σας δείξω και κάποια έτσι κολπάκια που κάνουμε. Ας βάλω λοιπόν αυτά εδώ πέρα τα τρία γράμματα στα α, β, γ και μάλιστα μπορούμε να σβήσουμε και αυτά εδώ πέρα να μην μας ενοχλούν, να βλέπουμε πιο ξεκάθαρα το σχήμα. Σβήνω και αυτά εδώ πέρα, τα έχουμε ήδη μεταφέρει. Προσέξτε, είπαμε α μείον β ότι είναι το διάνυσμα β γ. Για να βάλουμε γράμματα τώρα. Αντί για το α θα βάλω το α γ. Και αντί για το β θα βάλω το α β. Παρατηρώ λοιπόν αυτή την ισότητα. Βλέπω δηλαδή το διάνυσμα αυτό μπορώ να το γράψω σαν διαφορά δύο άλλων διανυσμάτων που έχουν κοινή αρχή. Αυτά, όπως θα δούμε, λέγονται διανυσματικές ακτίνες και μάλιστα βγαίνει ο εξής κανόνας, ότι κάθε διάνυσμα αναλύεται σαν διαφορά διανυσματικών ακτίνων, διανυσματική ακτίνα τέλους μείον διανυσματική ακτίνα αρχής. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο γιατί μέσα από αυτή τη διαδικασία μπορούμε και αποδεικνύουμε πολλές φορές σχέσεις. Να κάνουμε ένα παράδειγμα έτσι σε αυτό λίγο να το καταλάβουμε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα διάνυσμα κα λάμδα και παίρνουμε ένα σημείο
ελεύθερη επιλογή, αυτό αργότερα θα το λέμε σημείο αναφοράς, το γνωστό σας όμικρον, και παίρνουμε λοιπόν ένα σημείο αναφοράς, παράδειγμα το ήττα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι το σημείο αναφοράς. Μπορώ λοιπόν να αναλύσω το κάπα λάμδα σε διαφορά δύο διανυσμάτων σαν διανυσματική ακτίνα τέλους, δηλαδή θα είναι ήττα λάμδα, προσέξτε, το σημείο αναφοράς είναι το πρώτο γράμμα, το τέλος έτσι μας δίνει τη διανυσματική ακτίνα τέλους, μείον διανυσματική ακτίνα αρχής, μείον ήττα κάπα. Αυτό εδώ λοιπόν είναι η ανάλυση του διανύσματος σε διαφορά δύο διανυσματικών ακτίνων. Αν αλλάξω το σημείο αναφοράς και αντί για ήττα βάλω το όμικρον, τότε το κάπα λάμδα θα μπορώ να το γράψω σαν όμικρον λάμδα μείον όμικρον κάπα. Έτσι λοιπόν μπορούμε πολλές φορές σχέσεις που μας έχουν δώσει προς απόδειξη να τις αναλύουμε με τέτοιες διαφορές και τελικά να αποδεικνύουμε ευκολότερα την σχέση. Εδώ στην αφαίρεση, πέρα από αυτό το σημείο που να προσέξουμε ιδιαίτερα, να θυμηθούμε ότι έχουμε κάποιες βοηθητικές, κάποιες συμπληρωματικές ιδιότητες, όπως ο νόμος της διαγραφής. Αν έχουμε α διάνυσμα συν γ διάνυσμα ίσον με β συν γ διάνυσμα, τότε μπορούμε να απαλύσουμε το γ και να έχουμε α ίσον με β. Ακόμα, όταν έχουμε το α διάνυσμα και προσθέτουμε ένα διάνυσμα χ και το αποτέλεσμα μας δίνει το μηδενικό διάνυσμα, τότε το διάνυσμα χ γνωρίζουμε ότι είναι το αντίθετο διάνυσμα. Ενώ αν α και χ μας κάνει το α, τότε σημαίνει ότι το διάνυσμα χ είναι το μηδενικό. Αυτές οι τρεις ιδιότητες εφαρμόζονται πάρα πολλές φορές καθώς κάνουμε πράξεις, παρόλο που στο βιβλίο μας απουσιάζουν. Αυτή όμως που έχει και το βιβλίο μας και έχει και την απόδειξη που θα δείτε είναι αυτή εδώ. Α και χ ίσον με β ισοδύναμα χ ίσον β μείον α. Δηλαδή μας θυμίζει λίγο την πρωτοβάθμια εξίσωση που για να υπολογίσουμε το χ μεταφέρουμε έτσι στην άλλη πλευρά και αλλάζουμε πρόσημο όπως λέμε τον αριθμό. Εδώ το κάνουμε με ένα διάνυσμα. Να δούμε λοιπόν αυτό σαν απόδειξη έτσι πως βγαίνει, αξίζει λίγο να το προσέξουμε. Όπως έχουμε τη σχέση μας αυτή, μπορούμε να προσθέσουμε και στα δύο μέλη το αντίθετο διάνυσμα του α και μάλιστα το προσθέτουμε από αριστερά. Ξέρω ότι στην πρόθεση ισχύει η προσπεριστική ιδιότητα, επομένως αυτά εδώ μπορούν να μπουν μαζί. Παρεούλα λοιπόν, σύμφωνα με την προστεριστική, ενώ από εδώ μπορώ να κάνω αντιμεταθετική ιδιότητα, δηλαδή αυτά να τα γυρίσω ανάποδα. Έτσι, ισοδυναμίες λοιπόν έχουμε σε αυτή τη σχέση. Δύο αντίθετα διανύσματα έχουν άθροισμα το μηδενικό διάνυσμα. Προσέξτε, μην λέτε το μηδέν, αλλά το μηδενικό διάνυσμα, μια και το μηδέν είναι αριθμός και δεν χαρακτηρίζεται από διεύθυνση και φορά, αλλά μόνο μέτρο. 0 λοιπόν διάνυσμα και χ ίσον, εδώ σύμφωνα με τον ορισμό της αφαίρεσης μπορώ να το γράψω σαν β μείον α, αυτό ως 0 δεν μου μεταβάλλει το άθροισμα, άρα το χ ισούται με β μείον α. Έτσι λοιπόν μπορούμε να λύνουμε αυτές τις εξισώσεις παρόμοια με τους αριθμούς. Στο επόμενο μάθημα θα συζητήσουμε σχετικά με κάποια έτσι, χρήσιμα συμπεράσματα που παίρνουμε από την πρόσθεση και την αφαίρεση πάνω στις ασκήσεις.